Καταρχάς, υπάρχει κάποιο συμβολικό που είμαστε δίπλα στην πυροσβεστική. Είμαστε δίπλα στην πυροσβεστική, γιατί οι πυροσβέστες θα μας βοηθήσουν σίγουρα σήμερα ή αύριο, το αργότερο, να λύσουμε προβλήματα της πολιτικής προστασίας μετά από τις καταιγίδες που έχουν ανακοινωθεί και είναι σε εξελίξη από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας είναι ότι όλα τα ρέματα στο Ζαπάτι, στο Ράχιανι, όπου υπάρχει ρέμα είναι ακαθάριστο. Αν βρέξει, που θα βρέξει, θα κατέβει το νερό και μεταφερόμενα θα κλείσουν τα ρέματα και θα μπουν μέσα στα σπίτια των πολιτών των Κορινθίων. Ιδιαίτερα στο Δήμο Βέλ Βόχας έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σε πάρα πολλά σημεία που θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο, μα τεράστιο πρόβλημα και ελπίζω να αντιμετωπιστεί ανάλογα την κατάλληλη στιγμή. Από την Ευαγγελίστρια μέχρι κάτω που πάμε για το Κοκκόνι, ο δρόμος, η περιοχή αυτή πλημμυρίζει πάντα. Η περιοχή πλημμύριζε πάντα. Αν τα καιρικά φαινόμενα είναι τόσο δυνατά όπως ακούγεται, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πω ότι μίλησα σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, τον κύριο Βιτινιώτη. Ζήτησα να γίνει έκτακτο για την πολιτική προστασία. Μου είπε, ναι, ακριβώς, μου είπε ότι θα γίνει αύριο. Το θέμα είναι να προλάβουμε και να είναι όλες οι δυνάμεις επιφυλακή. Και γιατί δεν τα έχουν καθαρίσει, έχουν βγει κάποια χρήματα. Εσείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο το είχατε τονίσει. Ακριβώς. Στα δύο Περιφερειακά Συμβούλια και στις 7 Αυγούστου και στις 28 τόνισα με ερωτήσεις μου ότι πρέπει να καθαριστούν τα ρέματα γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις πλημμύρες. Υπάρχει ήδη το κονδύλι από τον Ιούλιο. Έχει δώσει με εντολή Περιφερειάρχη. Η απόφαση υπάρχει και από την Οικονομική Επιτροπή από τον Ιούλιο. Όχι, υπάρχει το κονδύλι 750.000 ευρώ, 250.000 για το Δήμο Κορινθίων, 250 για το Δήμο Βελοβόχας και 250.000 για το Δήμο Σικιονίων για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Ναι. Αυτό από τον Ιούλιο έχουμε Σεπτέμβριο, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Γιατί? Τα ρέματα είναι ακαθάριστα, όπως ακούγεται. Και δεν μπήκανε οι εργολάβοι να το φτιάξουν. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις που καθυστερούν τα έργα. Πάνω στην πλάτη των παραγωγών, των πολιτών της Κορινθίας, δεν μπορούν να παίζουν με τις εργολαβίες και τις αναθέσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ελπίζουμε, και εγώ ιδιαίτερα που με ενδιαφέρει η ευρύτερη περιοχή, δεν μπορεί με τα οικονομικά συμφέροντα να παίζουν στις πλάτες των πολιτών. Δεν μπορεί να το δώσει ως περιφέρεια απευθείας ανάθεση ή κάτι για έκτακτη ανάγκη. Είναι μεγάλο το ποσό. Θα μπορούσε ειδικά στο Δήμο Βέλο Βόχας που ήταν σε έκτακτη ανάγκη, ναι, να το είχε κάνει. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Βιτινιώτη για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ έχω να πω να έχετε το νου σας στους πολίτες. Υπάρχουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξέρετε, γιατί έχω κάνει αυτοψία προσωπικά, ότι από εδώ και πέρα κινδυνεύουν οι περιουσίες τους και τουλάχιστον να μην κινδυνεύσουν οι ζωές τους. Ελπίζω η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική που είναι άμεσα εμπλεκόμενη και εννοείται η αστυνομία, έχουμε 4x4, να πάρουν μέρος και να βοηθήσουν τουλάχιστον στην αποτροπή άλλων επικίνδυνων φαινομένων και να έχουμε μια ασφαλή μετάβαση μετά από αυτή την κακοκαιρία.